Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Τα σημεία των καιρών». Μία εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά για όλα εκείνα τα σπουδαία και σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πίστη μας, με την ορθοδοξία μας, με όλα εκείνα τα εσχατολογικά θέματα και γενικότερα τα σημεία των καιρών, τα σημάδια εκείνα τα οποία έχει αφήσει ο Κύριος μας και οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες μας, προκειμένου να μας ενημερώσουν και να μας προειδοποιήσουν ότι ευρισκόμεθα πάρα πολύ κοντά εις το τέλος του κόσμου. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας θα είναι η κρισιμότητα των καιρών και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Δεν είναι λίγοι οι αδελφοί εκείνοι οι οποίοι είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με ρωτάνε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα, τι έχει συμβεί, αν έχει αλλάξει κάτι σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Όπως βλέπουμε, όπως ζούμε, όπως βιώνουμε όλοι μας καθημερινά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, η κρισιμότητα των καιρών, των ημερών μας, είναι πολύ μεγάλη. Όλοι πλέον ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες είναι ασύλληπτες για τον ανθρώπινο νου. Τα γεγονότα τρέχουν, καλπάζουν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η εξαθλίωση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη πλέον που αδυνατούν οι άνθρωποι να την συλλάβουν, να την αντιληφθούν και να μπορέσουν να δράσουν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τα βγάλουν πέρα και γενικότερα έτσι επικρατεί ένα μεγάλο χάος. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα εκλεκτό εν Χριστώ αδελφό, ο οποίος είναι και λογιστής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά έτσι τα θέματα τα λογιστικά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και είναι σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαούνης. Σας ευχαριστώ, Πάτερ, πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Να είστε και καλά. Και εύχομαι έτσι με τις συμβουλές τις οποίες θα δώσετε και όλα αυτά τα οποία θα πείτε να βοηθήσετε λίγο τον κόσμο να αντιληφθεί τι συμβαίνει κλπ. Ναι, Πάτερ. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα πρώτα για να βάλουμε όλους εσάς μέσα στο κλίμα της εποχής, των καιρών κλπ. Και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να ακούσουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μαούνη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν επί των ημερών μας και το τι ακριβώς πρέπει να πράξετε ή να πράξουμε όλοι μας, γιατί πλέον βλέπετε έτσι τα χαράτσια, οι φόροι, ο ένας κατόπιν του άλλου, επιφορτίζονται επάνω στις οικογένειες, στις ελληνικές, επάνω στους ανθρώπους, ακόμα και στους αναξιοπαθούντες κλπ. Και αδυνατούν πλέον να τα βγάλουν πέρα και να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Βέβαια, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αυτά, τα γεγονότα τα οποία ζούμε, οι συνθήκες αυτές, έτσι, δεν είναι, θα λέγαμε, έτσι περίεργες, παράξενες ή απροσδόκητες. Όλα αυτά ήταν προφητευμένα μέσα στην Αγία Γραφή, Παλαιά, Καινή Διαθήκη, μέσα από τις προφητείες των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, οι οποίοι είχαν φροντίσει εκ του Πνεύματος του Αγίου φωτισμένοι να καταθέσουν όλα αυτά τα γεγονότα και να μας ενημερώσουν, να μας προειδοποιήσουν, ώστε να μην πιαστούμε στον ύπνο. Να μην είμαστε κοιμόμενοι. Έτσι, αλλά να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα ζήσουμε τα χρόνια τα έσχατα. Έτσι λοιπόν, μας είχαν πει ότι θα ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Οι άνθρωποι θα είναι σαν χαμένοι. Η αγάπη θα έχει εκλείψει. Δεν θα υπάρχει αγάπη ούτε και μεταξύ των πιστών, ούτε και μεταξύ των κληρικών, ούτε και μεταξύ των μοναχών. Αλλά ο ένας θα μισεί τον άλλο. Ο ένας θα κατηγορεί τον άλλο. Θα προσπαθεί να κάνει κακό και να πατήσει επάνω στον άλλο για να ανέβει αυτός και να μπορέσει να ζήσει, να επιβιώσει ή να κερδίσει από τον άλλο, τον συνάνθρωπό του, τον πλησίον του κλπ. Επίσης, μας είπαν
ότι οι Άγιοι μας, έτσι, ότι θα γίνεται μεγάλη ακαταστασία παγκόσμια. Θα ζουν οι άνθρωποι δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ποτέ άλλοτε έτσι δεν θα τις έχουν ζήσει και βεβαίως η κατάσταση αυτή, οι καταστάσεις αυτές όλο και θα κλιμακώνονται, θα αυξάνονται, θα μεγαλώνουν, θα γιγαντώνονται έτσι με αποκορύφωμα φτάνοντας στο ζενίθ την παρουσία του Αντιχρίστου, του Ανώμου, του Υιού της Αμαρτίας, ο οποίος θα έρθει ως απομηχανής Θεός για να δώσει λύση στα διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε πολέμους να γίνονται, ακοές πολέμων, θλίψεις, θεομηνίες, καταστροφές, χίλιες δυο, έτσι θα λέγαμε, άσχημες καταστάσεις κλπ, οι οποίες όλες αυτές επισορεύονται και μαζεύονται επάνω στις πλάτες και στις ψυχές των ανθρώπων με τελικό αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι θα κάνουν και πώς θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Η λύση βέβαια είναι μία και μοναδική. Επιστροφή στο Θεό. Κοντά στο Θεό. Μετάνοια, να μετανοήσουμε από όλα εκείνα τα κακά και τις αμαρτίες που έχει πράξει ο καθένας μας ξεχωριστά, ουδείς αναμάρτητος, ουδείς τέλειος, έτσι. Και μετανοώντας να ελκύσουμε την χάρη και το έλεος του Θεού, ο οποίος θα έλθει πλέον και θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει δύναμη, θα μας δώσει κουράγιο, θα μας δώσει ελπίδα για να μπορέσουμε να αντέξουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν επί των ημερών μας. Και μην ξεχνάμε έτσι ότι ποτέ ο Θεός δεν εγκατέλειψε κανένα. Σαν στοργικός πατέρας πάντοτε ήταν κοντά σε όλους εκείνους οι οποίοι είχαν ανάγκη και είχαν ζητήσει έτσι την βοήθειά του, γι' αυτό και μας είπε αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και βρίσετε. Και ό,τι αν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψετε. Ό,τι και αν μου ζητήσετε στην προσευχή σας, έτσι με πίστη, εγώ θα σας το δώσω, θα σας το προσφέρω κλπ. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που είναι πλέον αναγκαιότερο όσο τίποτε άλλο, είναι μία ειλικρινή και σωστή μετάνοια, όχι ψεύτικη, όχι υποκριτική, όχι απλώς να πάμε να πούμε έτσι σαν να συζητάμε εν είδη, ξέρω εγώ, κουτσομπολιού κλπ. Η συζήτηση ενός με ένα φίλο μας, όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν κλπ. Και την άλλη στιγμή πάλι συνεχίζουμε να ζούμε όπως ζούσαμε και να κάνουμε ό,τι κάνουμε και ταυτόχρονα αμαρτάνουμε κιόλας, αλλά μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Μεταστροφή του νοός, μεταστροφή του νου μας. Έτσι φεύγουμε από το κακό και πάμε στο καλό. Φεύγουμε από την αγκαλιά του διαβόλου, του αιωσφόρου και πάμε στην αγκαλιά, στη ζεστή αγκαλιά και στην ωραία και φωτεινή αγκαλιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, του Πατέρα μας, έτσι του στοργικού Πατέρα μας που είναι πάντοτε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, όπως ο πατήρ έτσι της παραβολής με τον άσωτο που περίμενε με ανοιχτές αγκάλες για να υποδεχτεί τον άσωτο γιο του, ο οποίος αφού έφυγε και αφού ξόδεψε όλη την περιουσία, δηλαδή όλα τα χαρίσματα που του είχε χαρίσει το Άγιο Πνεύμα ο Θεός, έτσι, ό,τι χάρισμα και αν του είχε χαρίσει από την ώρα που γεννήθηκε, αυτός τα ξόδεψε, τα άφησε στην άκρη, έτσι και στη συνέχεια άρχισε να ζει και να βιώνει εκείνες τις κακίες και τις αμαρτίες που δίνει, έτσι, όταν κάποιος, ζει κάποιος όταν βρίσκεται μακριά από το Θεό και υπηρετεί τον διάβολο. Και έτσι λοιπόν ο Θεός Πατέρας περίμενε με ανοιχτές αγκάλες μέχρι τελευταία στιγμή τον Υιό του για να έρθει κοντά του. Έτσι πάντοτε περιμένει τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός για να επιστρέψουμε κοντά του, να μας αγκαλιάσει, να σφάξει τον μόσχο του το σιτευτό, έτσι το καλύτερο μοσχάρι που έχει, να μας δώσει το δαχτυλίδι του αραβόνα, του αιωνίου, της αιωνίου ζωής και να μας αποδείξει έτσι περίτρανο ότι πράγματι μας αγαπάει και δεν κρατάει καμία κακία, κανένα μίσος εισαγωγικά, καμία εμπάθεια, έτσι. Και μας ξαναδίνει πάλι, μας ξανακάνει πάλι Υιούς του αγαπητούς και μας ξαναδίνει όλα εκείνα τα χαρίσματα και περισσότερα που είχαμε πριν. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, μετάνοια, επιστροφή κοντά του και τότε έτσι όλα είναι δυνατό να αλλάξουν και να
μετατραπούν, αλλά κυρίως και αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε το παγκόσμιο σκηνικό, την παγκόσμια κατάσταση, την κατάσταση της χώρας στην οποία ζούμε, τουλάχιστον θα έχουμε την δύναμη και την ενέργεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αντέξουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας. Και βέβαια, τι είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει τίποτα και όλα αυτά ισχύουν. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει, έτσι και η κρισιμότητα των καιρών πλέον είναι μεγάλη και κοντός ψαλμός αλληλούια. Κύριε Εμαούνη, η κρισιμότητα των καιρών μεγάλη. Τα γεγονότα είναι όλα αυτά που είπαμε. Εσείς τι έχετε να πείτε έτσι με δύο λόγια σε όλα αυτά τα οποία είπε η ταπεινότης μου και να μας πείτε έτσι και το αντικείμενό σας, που είναι το αντικείμενό σας σαν λογιστής, για όλους αυτούς τους δυσβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια που βάζουν στον ελληνικό λαό και όλη αυτή η απελπιστική κατάσταση και εξαθλίωση των Ελλήνων και τι μπορούν να κάνουν να βοηθηθούν ή τι πρέπει να κάνουν όλοι οι αδελφοί μας και όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Εγώ, Πάτερ Μάξιμε, θα πω κάτι και θα κάνω δημόσια εξομολόγηση για να καθαρίσει την είδηση ζωή μου. Εγώ πιστεύω ολόψυχα και το λέω σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτά που λέτε. Πιστεύω ολόψυχα, το ορκίζομαι. Αλλά αν υποθέσουμε και ένα στο εκατομμύριο, ότι δεν θα γίνουν μέχρι το 2018, αν υποθέσω εγώ μέσα μου, εγώ τουλάχιστον, εγώ προσωπικά, ούτε θα πάω να κρυφτώ σε σπηλιά, όπως είπατε, να πάτε εσείς τίποτα. Εγώ είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχισμένος που σας γνώρισα, που γίνομαι μέρα με τη μέρα πάρα πολύ καλύτερος άνθρωπος. Εγώ σας ευχαριστώ και το έχω πει, δεν το ξέρω ο κόσμος, αλλά το έχω πει σε εσάς. Εγώ τη μάνα μου την έχασα. Και επειδή έχω σαν τον πατέρα μου, έτυχε να μην έχω γονείς, δεν έτυχε τους γονείς μου, δεν ξέραμε τίποτα. Σε έχω παρακαλέσει τουλάχιστον να έχω τη δικιά σου τη μάνα μου. Αυτό το έχω πει, δεν το ξέρω ο κόσμος, το ξέρεις μόνο εσύ. Ας το μάθει. Με τη μάνα, γιατί σου έχω, Πάτερ Μάξιμε, απεριόριστη αγάπη. Έφυγε το ένα. Το δεύτερο, Πάτερ Μάξιμε, επειδή έχουν βγει πάρα πολύ καλοί μου συνάδελφοι, πάρα πολύ καλοί, τους έχω δει και σε σεμινάρια, πάρα πολύ, και έχουν μιλήσει, έχουν ξαναμιλήσει πριν σε εκπομπές από εδώ, από εκεί, πάνω κάτω ο κόσμος ξέρει. Εγώ θα πω κάτι, τι έχω προσέξει. Καμιά φορά έτσι μου έρχονται κάτι φλασίες, κάτι βλέπω, τα πω τώρα πολύ πρόσφατα. Πέρυσι, γιατί ό,τι λέτε όλα βγαίνουν, αλλά πώς βγαίνουν καμιά φορά. Πέρυσι είχαν βάλει ένα κωδικό του ηλεκτρικού ρεύματος. Μας τον είχαν βάλει, στο τέλος κατέληξε ότι δεν ήταν υποχρεωτικός να δηλωθεί ο παροχέας. Φέτος έγινε το α και το μ, δεν δηλώθηκε ο παροχέας, δεν προχωρά και ακίνητο, δεν προχωρά και η δήλωση που λέμε. Φέτος έγινε υποχρεωτικότητα. Παλιά, υπήρχε ένας κωδικός, ένα ταμάκι που έλεγε αν είσαι δημόσιο υπάλληλος, αορίστου, δεν θυμάμαι τι, το βάζανε. Στο τέλος το βγάλανε πώς, με την απογραφή. Σε προετοιμάζανε ότι κάτι θα γίνει πάνω σε αυτό. Φέτος πρόσεξα, γιατί ήμουν στο σεμινάριο και λέει η κυρία Κόλλια ότι το ε9 είναι ξεχωριστό έντυπο, δεν έχει καμία σχέση με την επαφή. Φέτος, το 2013, στο σεμινάριο το άκουσα, στις 29 Ιουνίου, στο Τιτάνια. Το είπε η κυρία Κόλλια, που είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Είπε ότι φτιάχνεται πια το περιουσιολόγιο και επειδή πάρα πολλά δεν τα κάνανε, θα τα βάλουν σε εμάς να κάθομαι, περνάω εγώ τώρα το κάθε αγροτεμάχιο από γραπτός και ηλεκτρονικός. Που εγώ τα έγραψα γραπτός σε μερικούς και ξανά ηλεκτρονικός. Είχαμε βγάλει εμένα την ψυχή ο κ. Στουρνάρας και λοιποί και παρατάσεις δεν δίνουν και τα βασανά μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα, άμα τα εξετάσει Πάτερ, έχουν συνέχεια σιγά σιγά, όπως και κάρτα των αποδείξεων και τα πάντα όλα. Λυσάν, όλα. Όπως ας πούμε. Πιστεύετε, κύριε Μάνο, πιστεύετε εσείς ότι όλοι αυτοί οι φόροι και τα χαράτσια που βάζουν στον ελληνικό λαό στους και στους απλούς έτσι συνταξιούχους, μισθοσυντήρητους κλπ. Ουσιαστικά βοηθάνε την όλη κατάσταση, την, για μένα την φτιαχτή έτσι, κατάσταση ότι δίθεν ας πούμε έχει φτωχύνει το κράτος και οι άνθρωποι φταίνε και έχουν φάει τα χρήματα του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους κλπ. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουν από τους μικροσυνταξιούχους και τους μικρομεσαίους κλπ. Θα βοηθήσουν και θα σώσουν την όλη κατάσταση? Αν να σου πω την αλήθεια, έτσι, εγώ την πιστεύω. Όχι, απλώς ξέρεις τι. Θα σου πω κάτι, Πάτερ. Έχω δει εγώ τον κόσμο που έρχομαι στο γραφείο μου και που μιλάμε. Θέλει να βοηθήσει το κράτος. Θέλει να βοηθήσει. Έχω ακούσει γυναίκες που χάσαν τον Πολυτέχνο, τους το κόψανε την ισόβια σύνταξη, που είναι 70 χρόνια γυναίκες, τους την κόψανε.
δεν τους πείραξε τόσο όσο τους πείραξε που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που είναι άνεργα τελείως και τα εγγόνια τους. Αυτό τους πείραξε. Το να τους την κόψανε, προσέξτε, και να είχαν τα παιδιά τους δουλειά, να μην είχαν αυτό το άγχος, δεν τους ενοχλούσε, αλλά δεν μπορούν να τα βοηθήσουν. Και είναι δικά τους παιδιά. Το καθένας πονάει που λέω. Δεν είναι δικά τους, τέλος πάντων. Εσείς πονάνε, δηλαδή, κύριε Μαμούνη. Ναι. Εσείς το βλέπετε, το ζείτε αυτό. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που έρχονται σε εσάς για να τους κάνετε δουλειές κλπ. Βλέπετε ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα που έχουν για να μπορέσουν να ζήσουν ούτε αυτοί ούτε η οικογένειά τους. Όχι, ας πω και κάτι άλλο, πάντρα, και μια αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα, κρατημάκια, τα πάντα όλα, τα οποία ούτε θα μπουν σε περιουσιολόγιο, ούτε θα μπουν σε περιουσιολόγιο. Γιατί όμως? Γιατί δεν έχουν χρήματα ούτε να πάνε σε συμβολογράφο, ούτε και για να πληρώσουν. Αυτό είναι de facto. Μάλιστα. De facto είναι. Όπως να σου πω και την αλήθεια, de facto είναι. Δηλαδή, ό,τι πω, εμένα μου βγαίνει κληρονομιά από τη μάνα μου ένα κομμάτι. Έχουμε πρόβλημα εμείς με το Δήμο Νίκιας Ρέντι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το δήλωσε κανείς μας. Ούτε θα το δήλωσε. Δεν πάρουμε τα λεφτά, δεν δηλώνουμε τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν δηλώνω. Είναι στον αέρα και αυτό το κομμάτι. Πού αποσκοπούν? Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιουσίες ακίνητα που είναι στον αέρα. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος έτσι για να βοηθηθεί λιγάκι, κύριε Μαούνη? Υπάρχει κάποιος τρόπος, ξέρω εγώ, να προστατευτεί, να γλιτώσει, ξέρω εγώ, κάτι από όλα αυτά τα οποία γίνονται και συμβαίνουν? Είναι δύσκολο και είναι πλέον πολύ έτσι ασφικτικά. Όλη η κατάσταση. Τώρα, πάτερ, είπε την κατάλληλη λέξη ασφικτικά. Είναι πάρα πολύ ασφικτικά. Το μόνο που μπορεί να βοηθηθεί, δηλαδή που το βλέπω έτσι, να συγκεντρώνουν τι αποδείξει αυτοί που πληρώνουν τα φροντιστήριά του, κοιτάνε να διαφερθούν, να έχουν το χαρτί γιατί πάνε με τα τρίμηνα για τι ασφάλειε ζωή, να πάνε τη φορά απλά και αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος. Καταλάβατε, να βρουν δηλαδή τις αποδείξεις των ενοικίων. Εντάξει, 100 ευρώ είναι, ας πούμε, η απαλλαγή του φόρου, δεν είναι? Έχω δει ανθρώπους που έχουν στο γραφείο και έχουν ξεχάσει τελείως, δηλαδή τελείως, να πάρουν το χαρτί για τους τόκους, στεγαστικό δάνειο, που έχουν και εκεί πέρα μια ψηλοελάφρυνση. Και όλα αυτά, αν είναι άλλοι που δεν μπορούν να συγκεντρώνουν τις αποδείξεις, να τους βοηθάνε τα παιδιά τους να φτάνουν το όριο για να μην πάρουν την ποινή. Αυτά ιδεμεί, όλα τα άλλα ασφικτικά. Και τώρα βάλουν και χέρι στο ασφικτικά. Δηλαδή, το κράτος λύνει και δένει. Δεν υπάρχει τίποτα. Είδατε, τελικά οι Άγιοι είμαστε έτσι, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έτσι θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. Άκου τι είπανε, να σου πω στο σεμινάριο. Έγινε αυτό, κύριε Μαούνη? Έγινε. Και να σου πω και κάτι, είπε η κυρία Κόλλια. Δηλαδή, βάλανε και. Τα πάτα, ότι είναι κτίσμα το. Και τώρα τι γίνεται? Άκου, ναι, αυτό που είπε είναι, αυτό είναι αλήθεια. Το βάλανε αυτό, όλοι το βλέπουμε. Τελείωσε. Αφού είναι περισσότερο. Και τι είπε η κυρία Κόλλια? Εγώ δεν είπα τίποτα, κυρία Κόλλια. Ότι τώρα που θα γραφτούν, θα βάλουν και άλλους κωδικούς έξτρα στα αγροτεμάχια. Αν είναι παιδινό, αν είναι ορεινό, αν είναι μη ορεινό, μη έτσι, μη αλλιώς. Τα πάντα δηλαδή. Τα λεφτά που έχουν σκεφτεί να πάρουν, θα τα πάρουν. Γιατί είναι το κράτος. Το κράτος δίνει, το κράτος κόβει. Το κράτος έδωσε π.χ. στους πολύτεκνους την ισόβια σύνταξη, το κράτος την έδωσε. Και το κράτος είπε αυτή τη στιγμή την κόβω. Το κράτος το μεν, το κράτος το δε, όλα το κράτος. Απλώς εμείς οι άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια, εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ πέρυσι, εμείς οι λογιστές που είμαστε μια μεγάλη συνομοσπονδία, που άμα θέλαμε άνετα χορεύαμε το Υπουργείο και βοηθάγαμε όλο τον κόσμο, όχι ότι φταίει το Προεδρείο μας, όχι προς Θεό, σταυρό κάνω, γιατί λέω την αλήθεια. Παραδοθήκαμε. Εγώ θυμάμαι, για να τελειώσω τις δηλώσεις, έκανα δύο ξενύχτια. Παρέλυσα και τώρα ζητάω για τον Υπουργό, αν μ' ακούς, που δεν μ' ακούς, αλλά εντάξει, θα το πω εγώ. Ας δώσουμε μια μεγάλη παράταση και στον αδείο και στα πάντα. Ας πάνε και σε Σεπτέμβρη, ας πάνε δηλαδή. Και όχι να φοβερίζουν με τις δόσεις και τα λοιπά, όλο τον κόσμο και να τρελαίνεται και ο κόσμος τρελαίνεται και εμένα. Ναι. Υπάρχει κόσμος, πάτερ, που μου έχει πει και το θέλει. Ας ξοφλήσουμε την περσινή εφορία και να μπούμε και στη φετινή σιγά-σιγά-σιγά-σιγά και με δόσεις και με 10 δόσεις. Μια κυρία που παίρνει έχει κάνει 10 δόσεις και μου λέει, κύριε Μαούνη, μου λέει, αργά, σε παρακαλώ να ξοφλήσω την περσινή για να μπω και. Θέλει πολύ γυναίκα. Λογικό. Δεν είπε η γυναίκα να μην πληρώσει. Το αρχίζουν δηλαδή να μην λέμε ψέματα, να μην λέμε κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Ναι, γιατί... Θέλουνε. Αλλά κοιτά, μην κρεμάς, γιατί αν και αυτή, ας πούμε, κούφια τα ακούει, αρρωστήσει το παιδί, τι θα και να άνεργο. Τι θα κάνει, πάτερ? Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Σίγουρα. Εμένα, πάτερ, του αδερφού μου, να το πω και δημόσιο, ούτε με νοιάζει, του είχε έρθει από την εφορία 19.000 ευρώ από κάτι ναρκωτικά που είχε μπει φυλακή. Αφού είναι άνεργο. Εγώ θέλω να τα δώσω εγώ στο κράτος, αλλά βάλαμε και κάτι καλό.
Λίγα λίγα να βοηθήσω τον αδερφό μου εγώ. Λίγα λίγα. Θα σε ρηθώ κάτι και θα δώσω. Αφού δεν καπνίζω, αυτό δηλαδή που θα κάπνιζα, το πακέτο που θα κάνει 3 ευρώ, επάνω στο μήνα είναι 100 ευρώ. Α, τα δίνω στην εφορία του κράτου. Δεν βοηθάει και το κράτο. Μα έτσι δεν κάνει και τίποτα. Θέλουμε αφού να είναι άνεργο. Θέλει, θα το κάνουμε. Το λέει ο αδερφό μου, παρά μην δώσει, σα με όρουν φυλακή πάλι. Υπάρχει πάντω πολύ μεγάλη ανεργία σήμερα, όλο και έχει υπάρχει μεγάλη ανεργία. Πάρα πολύ, αλλά προσέξτε όμω, θα πούμε και την αλήθεια. Παίρνουν φορολογούν και του ανέργου, κύριε Μαούνη. Ξέρετε. Κοιτάτε, κοιτάτε, ναι, αν ας πούμε, δηλαδή, με έναν αδερφός δηλαδή θα φορολογηθεί γιατί δεν έχει τίποτα στο όνομά του, αφού δεν βάλαμε όμως και το τέτοιο, ούτε και το κουμπισμάρι μου, τίποτα. Είναι υποχρεωμένο όμως να κάνουν δηλώσει κι αυτοί. Δήλωση, δήλωση θα γίνει, σαν άνεργος τα πάντα όλα. Αλλά αν του είχα εγώ ένα αυτοκινητάκι κάτι, ή κάτι, επειδή ο αδερφός μου είναι πάνω από 30 στο κάτω-κάτω, είναι 40 χρόνια παλικάρι. Ακούς, τότε ναι, θα του πιάνει τα τεκμήρια και θα φορολογεί. Το πάνω από τις 5.000 θα πλύνει το 10%. Δηλαδή, αν είχε ένα μικρό αυτοκινητάκι, 1.300, 4.000 το τεκμήριο και τρία τα δικά του, 7. 7, τίποτα άλλο. Δηλαδή, πες ότι το είχαμε, τίποτα άλλο. Έτσι, πλύνουμε, πες ότι το είχαμε, πλύνουμε, κάτι, πες. Πες, πατέρ, πες οτιδήποτε. Άρα, 7 μείον 5. Μένουν 2.000, επειδή έκανα 200. Τσακα τσακα το βούταγε. Και επειδή είναι άνεργος, του βάζει και μια προκαταβολή 55%, άλλα 100 και κάτι ευρώ, μια 300. Τα οποία αυτά θα μπαίνανε στην εφορία μέσα, σύνολα τα όλα και τελείωνε η υπόθεση. Αυτό, γι' αυτό κιόλας λέω. Αλλά και τα σημάδια όμως μέσα από τη δήλωση, είδες, βγάλανε το Ε9, φτιάχνετε φέτος υπεραισιολόγιο και θα αρχίσουν μετά τις καμπανιές. Αλλά να ξέρω όμως και ο ελληνικός λαός. Να σε πιστεύει, πάτερ μου, να σε πιστεύει, να έχει μια παρηγοριά σε τι, να σου πω κάτι εμένα, έτσι, να τι με παρηγορεί καμιά φορά. Λέω και αυτό που είπε ο Χρυσός, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεό το Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, είδα τι είπα. Χρυσόδελφος μου 19.000 ευρώ στην εφορία. Τα του Κέσαρι να τα δώσουμε. Έμα δεν μπορούμε, κάνε κάτι καλύτερο. Κάνε... Κοίτα στο κάτω-κάτω. Να βοηθήσει και το κράτος. Τιμωρήθηκε, πληρώθηκε. Δηλαδή ξόφησα πάντα. Δηλαδή βάλανε κάτι ποινές, βάλανε δεν τα άρχοντα κτλ. Εμπορία χρήση 19 πήγε, 18. Με ένα αδερφό μου τα πληρώσει που είναι Έλληνα. Όλοι οι αλλοδαποί δηλαδή που μπήκαν σε ένα αυτόνα δηλαδή και φύγανε, αυτοί τίποτα. Ενώ αδερφός μου. Ανισότητα. Μπράβο. Διάκριση. Ενώ αδερφός μου. Μπράβο. Μπράβο. Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Εγώ τώρα το αντιλήφθηκα. Κατηγορούν τους Έλληνες για ρατσιστές. Ναι. Έτσι. Και τελικά βοηθάνε και στηρίζουν όλους τους ξένους, τους λάθρομετανάστες κλπ. Και κοπανάνε και την πληρώνουν οι Έλληνες. Ναι. Ενώ το αδερφό μου το αβάλανε. Γι' αυτό και με το αστυνομικό παιδόν, εμείς το λέμε και δημόσια τίποτα. Γι' αυτό λέω και ότι και πάλι περισσολόγιο να γίνει. Εγώ είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το δηλώσω. Εγώ είμαι ειλικρινής, δεν το δηλώσω. Γιατί πρέπει να το δηλώσω εγώ, ο αδερφός μου και τα ανήψια μου, επειδή πρόκειται το θάνατο του αδερφού μου. Τίποτα. Δεν θα φανεί τίποτα, αλλά θα μας δώσει όμως και ο Δήμαρχος τα λεφτά της νίκαιας. Όχι μας το πήρε και μας το χτίσε δρόμους, τη δικιά μας περιουσία. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να είναι όμως και συνεπής το κράτος απέναντι στον πολίτη. Έτσι, κύριε Μαούν, επειδή ο χρόνος έφτασε στο τέλος, μία τελευταία έτσι συμβουλή, κάποια λόγια για όλους αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται, βασανίζονται, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Κάποια πρακτική συμβουλή, ό,τι εγώ πρακτική συμβουλή, τίποτα. Εγώ θα πω εγώ πατέρα μου σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και γύρω τελευταία και είμαι χιλιοευτυχισμένος που είμαι δίπλα σας. Και ούτε ζημιώνομαι ούτε τίποτα. Εγώ σου είπα, πιστεύω ότι θα πάρει σε έναν, αλλά πιστεύω σε έναν πρώτα-πρώτα το λέω δημόσια. Σε παρακάλεσα να έχω τη μάνα σου, μάνα μου. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Σε παρακάλεσα. Στις 28 Ιουνίου έχασα τη μάνα μου, στην ψυχή του ορκίζομαι, σε όλο τον ελληνικό λαό δημόσια. Σε παρακάλεσα να έχω τη μάνα σου, μάνα μου. Τέτοια εκτίμηση σου έχω, τέτοια συμπάθεια σου έχω, τέτοια τα πάντα, πάντα, όλα, όλα, όλα. Και θέλω να σε αξιώσει ο Θεός. Όλα αυτά που λες, που τα ακούμε εμείς Έλληνες που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, που δεν αξίζουν τέλος πάντων, όλα αυτά που λες, να τα άκουγε όλοι οι φίλοι σου. Όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Και να πω και κάτι πριν κλείσω, ακούω από τον κόσμο που στεναχωριώνται που δεν υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα. Όλοι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε. Ακόμα και ο αδερφός μου και αυτός θέλει να δώσει νοφιλή του. Εγώ το αρχίζομαι σε όλο τον κόσμο που θέλει. Αλλά επειδή του έχουν πάει και κόντρα οι πάντες, λέει εγώ ναι, οι άλλοι ξένοι όχι, τίποτα και εγώ να δώσω 19 και α του κάνουν και δώσει. Λίγα, σου πάει λίγα. Στο κάτω-κάτω τιμωρήθηκε. Ξοφλήσαμε εμείς όλα τα χρόνια. Δεν πήραμε ούτε αναστολή. Όλα τα ξοφλήσε ο αδερφός μου. Στην κοινωνία, τώρα στο Θεό το τι οφείλει, δικό του θέμα. Αλλά στην κοινωνία, πάτερ, εμείς τα έχουμε δώσει όλα. Μάλιστα. Όλα τα έχουμε δώσει. Γι' αυτό εγώ το λέω δημόσια. Υπερεκτιμώ, θαυμάζω, αγαπώ τα πάντα. Και μακάρι κι όλοι, να ανοίξουν το μυαλό τους και να σκεφτούν αυτά που λες. Α, και κάτι άλλο να πω. Έδωσα σε ένα κύριο.
ο οποίος είναι πάρα πολύ πιστός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί. Πάρα πολλοί πιστοί υπάρχουν, Πάτερ. Πάρα πολλοί πιστοί που δεν τους πιάνει το μάτσο με τίποτα. Πάρα πολλοί πιστοί υπάρχουν. Του έδωσα το βιβλίο σας, γιατί του είχα πάρει μια πρόσκληση να έρθει στην κοπή της πίτας. Δεν ήρθε, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπο τσιγκούνης, το αγόρασα το βιβλίο σαν να ξόφλησα την πρόσκληση. Και μου είπε να το μάθει ο κόσμος. Μου λέει, Παναγιώτη, μου λέει, έφτασα 80 χρονών και μου λύσε πολλές απορίες στο βιβλίο του πατέρα Μαξίμου. Αυτός μου λέει, ακούτε μου είπε, αυτό μου λέει το έργο του είναι θεόγνωστο. Και να είσαι πάντα από κοντά του. Και αυτό να, κάνω. Εγώ το λέω δημόσια. Ένα σταυρό κάνω, ούτε κομπλάρω τίποτα. Και εγώ είπα την αλήθεια. Εγώ είπα την αλήθεια. Μακάρι όλος ο κόσμος, Πάτερ Μαξ, μακάρι όλος ο κόσμος κοντουνιάς. Μα όλος ο κόσμος κοντουνιάς. Ορκίζομαι όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Και οι υπουργοί να σε πάρουν τετατέτ. Και άμα κάτι συμβουλέψει κάτι τέτοιο. Μέσα από τον κόσμο, μακάρι, εγώ το ορκίζομαι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο. Με την τιμά και αγάπη σου. Την αλήθεια σας λέω. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και αυτός είναι ο στόχος, ο σκοπός της ταπεινότητός μου. Έτσι δεν είναι ούτε να πάρω τα μπράβο, ούτε τα συγχαρητήρια, ούτε να φτάσω ψηλά, ούτε να αποκτήσω οτιδήποτε άλλο κλπ. Βλέπετε, όταν έβγαλα το 2006 το βιβλίο, ήμουνα ήδη παγκοσμίως, τουλάχιστον πανελλαδικά γνωστός κλπ. Εκπομπές στην τηλεόραση 20 χρόνια, σε όλα τα κανάλια κλπ. Δεν ήμουν ούτε άσημος, ούτε οτιδήποτε άλλο κλπ. Ο στόχος και ο σκοπός μου ήταν ένας και μοναδικός. Αφενός να βοηθήσω την ψυχή μου και να σβήσω τις αμαρτίες μου, έτσι και αφετέρου να βοηθήσω και να ενημερώσω όλους τους πιστούς, όλους τους ανθρώπους, όσοι θέλουν να ακούσουν, έτσι και να δεχθούν όλα αυτά τα οποία τα ήδη τα βλέπουν. Γιατί από το 2006 μέχρι και σήμερα, έτσι έχουν συμβεί φοβερές καταστάσεις. Ποιος πίστευε από το 2006 ότι το 2010, 2011, 2012 θα ζούσαμε αυτά τα φοβερά και ασύλληπτα πράγματα? Ποιος το πίστευε? Τα έγραφα μέσα από το 2006 ότι θα συμβούν. Μέσα στο βιβλίο τα λέω ότι όλα αυτά θα γίνουν, θα συμβούν και θα πάμε όλο και από το κακό στο χειρότερο μέχρι να εμφανιστεί ο Αντίχριστος γύρω στο 2013, έτσι ο οποίος θα αρχίσει σιγά σιγά να δίνει τις λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, όπως είπαμε, αν δεν εμφανιστεί στις αρχές του 2013, εσείς στη μέση και εμφανιστεί στο τέλος, ή αν δεν εμφανιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και εμφανιστεί το μήνα τον Ιανουάριο του 2004, αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Η ουσία είναι μία, ότι έχει γεννηθεί, ότι σύντομα έτσι θα τον δούμε και θα εμφανιστεί και θα αποκαλυφθεί μάλλον. Έτσι θα κάνει δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία θα τον αντιληφθούμε και θα τα κατανοήσουμε κλπ. Και λίγα συντόμως μέσα στο 14, αρχές το 15 το αργότερο, θα γίνει και η εθρόνηση του. Αυτά είναι η ουσία και τα δεδομένα. Όλα τα άλλα έτσι είναι λεπτομέρειες και δεν αλλάζουν τίποτα από την ουσία των γεγονότων. Όσοι θέλουν να τον δουν και τον αντιληφθούν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κλείνοντας, ας το δουν, ας το αντιληφθούν για το καλό το δικό τους. Εγώ δεν έχω να κερδίσει τίποτα. Εγώ ήδη έχω υποστεί τα πάνδυνα, έτσι, χλεβασμούς, κοροϊδίες, συκοφαντίες, κυνηγητά, διώξεις, απομόνωση, τα πάντα όλα, έτσι. Δεν, είτε γίνει είτε δεν γίνει, για μένα δεν αλλάζει πλέον τίποτα. Ό,τι ήταν να γίνει για μένα, έγινε. Αυτό που θα με χαροποιήσει έτσι είναι να δω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα σπάζουν, τα πιστεύουν, τα αποδέχονται και προετοιμάζονται, γιατί αυτό είναι ουσία, να προετοιμαστούν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν έτσι τις δύσκολες αυτές συνθήκες, γιατί θα είναι μια Ολυμπιάδα πνευματική πλέον οι καιροί μας, έτσι οι χρόνοι που έρχονται. Έτσι θα κληθούμε όλοι, θέλουμε και δεν θέλουμε, να συμμετάσχουμε σε μια Ολυμπιάδα πνευματική και να δώσουμε εξετάσεις. Και όσοι τις περάσουν θα κερδίσουν την αιώνια ζωή. Όσοι δυστυχώς δεν περάσουν αυτή την πνευματική Ολυμπιάδα που θα κάνει ο Αντίχριστος, έτσι από τα επόμενα χρόνια, ειδικά στα 3,5 χρόνια της βασιλείας του, αυτοί δυστυχώς θα οδηγηθούν στην αιώνια κόλαση και θα καίγονται μαζί με τον Διάβολο και τον Αντίχριστο και όλους τους άλλους εις τους αιώνας των αιώνων, όπως λέει η Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο. Εύχομαι έτσι κανείς, με κεφαλαία γράμματα κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, να μην βρεθεί σε αυτή την θέση, έτσι, γιατί θα χάσει την αιώνια ψυχή του και δυστυχώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα εις τους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό και είπα ό,τι είπα, γι' αυτό και έγραψα ό,τι έγραψα, γι' αυτό και υπομένω ό,τι υπομένω κλπ. Και γι' αυτό κάνω όλο αυτόν τον αγώνα για την δική σας αγάπη και για την αγάπη του Θεού και την αλήθεια της πιστεώς μου και της σωτηρίας της ψυχής μου, αλλά και όλων σας. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι όσο μπορεί να είναι το καλοκαίρι καλό κλπ. Πάντοτε με αγώνα πραγματικό να μην σταματάει. Ο διάβολος δεν σταματάει ποτέ, δεν κοιμάται ποτέ, δεν κάνει διακοπές ποτέ. Το ίδιο και εμείς οι χριστιανοί. Και να προετοιμαζόμαστε, γιατί έρχονται πιο δύσκολα και πιο δύσκολα μέχρι
που θα εμφανιστεί και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος τους επόμενους μήνες. Ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας δυναμώνει, να σας δυναμώνει και να σας στερεώνει και να σας φωτίζει και να σας ανοίγει τα μάτια για να μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα και να σας δίνει δύναμη και υπομονή να αντέξετε όλα αυτά που έρχονται. Ευχαριστώ και τον εκλεκτό εν Χριστώ αδελφό, τον κύριο Παναγιώτη Μάνου, που ήταν κοντά μας σήμερα και τα όσα ωραία μας είπε, και εύχομαι σε όλους σας καλή αντάμωση το φθινόπωρο. Χαίρετε και ο Θεός μεθυμών σας.